Στον κήπο του Νάπιερ πηγαίνουμε σήμερα, η κάμερα του Κεφαλονιά Πρες, καθώς είχαμε καταγγελίες από γονείς και μαμάδες ότι έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Μα δεν θα λένε και ψέματα. Ορίστε όπως μπαίνουμε στην είσοδο, το μοναδικό πάρκο του Αργοστολίου. Καλά, πάμε από σκουπίδια. Εν τω μεταξύ ούτε και οι πευκοβελόνες είναι μαζεμένες όλο το καλοκαίρι. Παντού σκουπίδια, σκουπίδια. Πρώτα απ' όλα την ευθύνη την έχουν οι πολίτες, αυτοί που έρχονται για βόλτα εδώ και μετά φεύγουν και αφήνουν τα σκουπίδια τους, και μετά ο Δήμος και οι υπηρεσίες του που δεν καθαρίζουν. Το Νάπιερ είναι κοντά στη σχολεία, όταν σχολάνουν βέβαια τα παιδιά. Κάποιοι έρχονται από εδώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι να λάβουν τα σχολεία που είναι εδώ εθελοντικά, να καθαρίζουν το πάρκο, οι μαθητές. Δεν υπάρχει σπιθαμή του πάρκου που να μην έχει πλαστικά μπουκάλια και χαρτοπετσέτες, σακούλες. Όπου και να κοιτάξουμε. Θα κάνουμε και τα φώτα, λειτουργεί τίποτα. Πολύ ωραίο αυτό το πάρκο, έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί. Ξέρω από επιχειρηματίες ότι είχε ζητηθεί για να οργανώνονται εδώ γάμοι από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Ω, μια χαρά, ορίστε. Και εδώ σκουπίδια. Και εδώ σκουπίδια. Και εδώ σκουπίδια. Μια εβδομάδα δεν πρέπει να έχει καθαριστεί, δεν είναι σκουπίδια ούτε χθεσινά, ούτε προχθεσινά. Άρα, όποιος έχει την αρμοδιότητα, ας τα βρουν. Και χαλασμένα παγκάκια. Τον γκρεμίσανε. Πάει αυτό που είναι μέρα και δεν μπορώ να ξέρω αν λειτουργούν και οι λάμπες.
σκουπίδια πολλών ημερών. Ούτε χθεσινά, ούτε προχθεσινά. Μάλιστα. Κάποιος τρώει εδώ πέρα και μετά πετάει το κεσεδάκι του για την καλή όρεξη. Είναι καταπληκτικό αυτό το κιόσκι. Πραγματικά θα μπορούσαν να γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Και έχει μείνει νεκρό. Αχ, και με σάδελ. Δεν ξέρω πολλές πόλεις να έχουν ένα τέτοιο πάρκο, αλλά και εμείς που το έχουμε και οι πολίτες και οι αρμόδιοι δεν φαίνεται να του δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Α, κι άλλο σπασμένο τραπέζι. Ορίστε και αυτό. Και ορίστε εδώ πέρα. Καλή τη φάση. Τουρίστες ανεβαίνουν βέβαια, γιατί σχεδόν σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς έχει σημειωθεί ως επισκέψιμο και ως... Νάτι. Ορίστε. Εδώ έχουν μείνει, ποιος ξέρει από πότε, 25 Μαρτίου. Έχουν μείνει δάφνες. Βλέπετε, έχουν τους τουριστικούς οδηγούς. Γεια σας, αυτό είναι το Νάπια. Ένα σκουπιδότοπο στην καρδιά του εργοστολίου. 10 βήματα από το Δημαρχείο.